Είμαστε στην προπόνηση του Ελίσποντου, στον αγιασμό μάλλον. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα τον Καλυμάνη. Αγιασμός με κάθε επισημότητα για τη Λαμψακινή ομάδα, Κώστα, σε μια χρονιά που ίσως ονειρεύονται πολλά εδώ στη Λάμψακο. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να ονειρεύονται πολλά, αλλά όπως έχω πει εγώ, πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι, γιατί το ποδόσφαιρο και η μπάλα μπορεί από εκεί που νομίζεις ότι μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά να βρεθείς προεκπλήξεως. Σίγουρα όμως έχει γίνει μια καλή προσπάθεια από τη διοίκηση από την περσινή χρονιά και συνεχίστηκε και φέτος με την κράτηση του κορμού, του υπάρχουν κορμού, και νομίζω ότι εκεί είναι το καλό και το ευχάριστο για να μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτόν τον κορμό και να προχωρήσεις. Ο Ελίσποντος έχει το ειδικό βάρος φανέλας να κάνει κάτι παραπάνω? Η φετινή εμπειρία είναι πρωτόγνωρη. Η ομάδα σε λιγότερα από 10 μέρες θα κληθεί να βρεθεί σε 4 διοργανώσεις. Κύπελλο Ελλάδος, Πρωτάθλημα Ευβίας, Σούπερ Καπ Ευβίας και Κύπελλο Ευβίας. Κοίταξε, πρέπει θέλοντας και εμείς να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα που θα έχουμε με συνεχόμενα παιχνίδια. Είτε αυτό είναι κύπελλο Ευβίας, είτε κύπελλο Ελλάδος, είτε πρωτάθλημα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο και σωστή κατανομή του υλικού για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και να είναι στο στόχο κοντά. Δεν θα είναι εύκολο, θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει. Και δύο λόγια για το επερχόμενο κύπελλο Ελλάδος. Είναι μια διοργάνωση που σίγουρα, όπως και να το κάνουμε, ιντριγκάρει εδώ το χωριό. Είναι πρωτόγνωρο και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει. Που όλοι ευχόμαστε να ξαναυπάρχει. Αλλά προς το παρόν χαιρόμαστε. Εντάξει, αυτό που λες, Μανώλη, είναι ότι χαιρόμαστε αυτό που ήρθε για την ομάδα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί είναι πρωτόγνωρο για την ομάδα και για το χωριό. Και είναι μια ομάδα που θα ακουστεί και εκτός Ευβίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, το χωριό αυτό μπορεί να ακουγόταν κάποια χρόνια, είτε χωρίς να θέλω να θυμίσω τα γένια τα δικά μου, όπως λέω, από μένα που εγώ έπαιζα λίγο παραπάνω, αλλά άλλο να φημίζεται από την ίδια την ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και θα είναι σε αυτό το χώρο, και άλλο από μένα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για το χωριό. Το μόνο άσχημο που θα έλεγα εγώ που υπάρχει είναι ότι δεν θα μπορεί να είναι ο κόσμος κοντά για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα και ό,τι καλύτερο εύχομαι για όλους σας. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι πάνω απ' όλα να έχουν υγεία οι ποδοσφαιριστές μας, όλοι και όσοι αποκτίζουν την ομάδα γενικά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε εμείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να είστε καλά.